Του Κώστα, τι ακριβώς θέλετε, τι θέλετε. Σχόλιο. Ναι, να σχολιάσετε, αν θέλετε εσείς να τοποθετηθείτε, γιατί δεν έχετε τοποθετηθεί από τότε που έκανε τη δήλωση αυτή, για την έλλειψη σεβασμού, αν υπήρξε έλλειψη σεβασμού. Κοιτάξτε, εμείς και... μιλάμε λίγο, όπως ξέρετε. Ίσως είναι και από τα λάθη που γενικώς γράφονται και κάνουν. Δεν μιλάμε πολύ συχνά, οπότε μιλάμε λίγο. Όταν έχουμε να πούμε κάτι, το λέμε. Τώρα, για το θέμα του Κώστα, τρέχει ένας αθλητής που ο Ολυμπιακός του έδωσε τα πάντα. Τον πήραμε από το Μαντουλίδη, από παιδάκι που ήταν τότε, τον στηρίξαμε, τον πιστέψαμε. Τώρα, νομίζω ότι η δήλωση που έκανε είναι τελείως εκτός λογικής. Ίσως να είχε, μπερδευτεί ή πιεστεί από κάποιον, γιατί η δήλωση, δηλαδή, εγώ περίμενα ότι θα έχει ζητήσει ήδη συγγνώμη και θα την έχει ανακαλέσει, γιατί δεν υπάρχει κάτι. Δεν έχουμε μιλήσει εμείς ποτέ. Άρα, αυτά που είπε είναι εκτός λογικής. Είναι σαν να είναι σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δεν υπάρχει. Εμείς δεν έχουμε τοποθετηθεί ποτέ ούτε για το τι έγινε εκεί, ούτε μετά. Ο ίδιος ήρθε σε μια συνάντηση καθυστερημένη ενδεχομένως, με δική του υπαιτιότητα. Μιλήσαμε 4 ώρες σε καλό κλίμα. Κατέβηκε κάτω, ήσασταν κάτω όλοι σας, τον περιμένατε. Σας είπε ότι έγινε μια επικοδομητική συζήτηση. Μετά από 1-2 μέρες αποχώρησε. Έκανε μετά δήλωση ότι ο σεβασμός προς εμένα και τον Παναγιώτη δεν επιβλήθηκε, αλλά εμπνεύστηκε. Είναι η δήλωση που έκανε όταν έφυγε τον Ολυμπιακό. Και από τότε δεν ξανασχοληθήκαμε, δεν του ξαναμιλήσαμε, δεν έγινε καμία άλλη επαφή, ούτε δημόσια, ούτε ιδιωτική, δεν έγινε κάτι άλλο. Τώρα, πώς λέει δεν είχε σεβασμό και δεν είχε αυτό, νομίζω ότι αυτά δεν στέκουν. Μάλλον φαντάζομαι ότι ήδη θα το έχει μετανιώσει. Δεν υπάρχει κάτι. Ναι. Να συμπληρώσω ότι εμείς ποτέ δεν αποαξιώσαμε τον Σλούκα ώστε να βγει να κάνει μια τέτοια δήλωση. Τον προσέφερε στον Ολυμπιακό, είναι μέρος της ιστορίας του Ολυμπιακού. Ο ίδιος υποτιμάει τον εαυτό του με το να κάνει τέτοιες δηλώσεις και να απαξιώνει τη δική του ιστορία. Αυτό πρέπει να σκεφτεί. Εμείς ποτέ δεν κάναμε τοποθέτηση εναντίον του Σλούκα, από τη στιγμή που έφυγε και μετά και σε όσα παιχνίδια ήρθε, δεν πιστεύω ότι έγινε και κάτι το ιδιαίτερο. Ίσα-ίσα ο ίδιος έκανε, αν θυμάστε, προκλητικές κινήσεις προς τον κόσμο στους τελικούς. Ο ίδιος. Εμείς ποτέ δεν ασχοληθήκαμε με τον Σλούκα και ο Σλούκας είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και θα συνεχίσει να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό. Έκανε μια επαγγελματική επιλογή. Από εκεί πέρα οι δηλώσεις αυτές μόνο τον